Ξεκινάω με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Είπαμε και στην Επιτροπή ότι αποτελεί τμήμα κωδικοποιημένων στόχων που αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Ένα σχέδιο που αφορά από τη μία πλευρά που θέλει να εξειδικεύσει για την Ελλάδα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-2027 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και από την άλλη μέσα από διακηρύξεις, ευχολόγια να εμφανιστεί η κυβέρνηση ότι έχει κοινωνικές αναφορές και μάλιστα ενδιαφέρεται και παίρνει μέτρα του επίπεδου της εθνικής στόχευσης και σχεδιασμού προκειμένου να βρουν λύση τα κρίσιμα και οξυμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Και στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται, χρησιμοποιείται μια θετικά φορτισμένη έννοια η οποία όμως αποτελεί κεντρική επιλογή του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλές φυσικά οικονομικές προσδοκίες. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κρατάνε τα προσχήματα αλλά ξεκαθαρίζουν πως η εξασφάλιση της προσβασιμότητας της υπηρεσίας στο δομημένο περιβάλλον, στα προϊόντα θα εξασφαλίσει τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 100 εκατομμύρια των αναπήρων που θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ συγχρόνως θα ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια που ασχολούνται με την προσβάσιμη τεχνολογία στον ανταγωνισμό τους με τα αμερικάνικα που σήμερα υπερτερούν. Και ακριβώς αποδεχόμενοι το πλαίσιο αυτό και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα των ατόμων με αναπηρία, τι κάνετε? Φορτίζεται και ενισχύεται ιδεολογικά την έννοια της προσβασιμότητας, θέλοντας να ενσωματώσετε ευρύτερα λαϊκά στρώματα αλλά και τους ανάπηρους, μιλώντας για προσβάσιμο σύστημα υγείας, προόνοιας, παιδείας και άλλα. Στόχος, να υποσκάψετε και να ακυρώσετε την προοπτική της διεκδίκησης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υψηλής ποιότητας υγεία, προόνοια, παιδεία, ειδική αγωγή για ενιαία δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση. Κανείς φυσικά δεν λέει ότι τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το δομημένο περιβάλλον και άλλα δεν είναι σωστό να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία. Όμως αλήθεια, τι σας εμπόδιζε όλους σας, όλοι όσοι κυβερνήσατε, να αντιμετωπίσετε τόσες δεκαετίες τα μεγάλα προβλήματα των ΑΜΕΑ? Τόσο βέβαια η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν χρειάζεται να έχει κανένας τίτλος για να καταλάβει τις ανάγκες, τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Αντίθετα, και νόμους ψηφίσατε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που τους εμφανίζονται μάλιστα ως μεγάλες επαναστατικές τομές, όπως για παράδειγμα για την υποχρεωτικότητα της ειδικής αγωγής, την καταπολέμηση της ανεργίας των ΑΜΕΑ, την υποχρεωτικότητα ύπαρξης της σύνθεσης του προσωπικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενός συγκεκριμένου ποσοστού αναπήρων και άλλα. Όμως αυτοί οι νόμοι δεν εμπόδισαν πάνω από 200.000 παιδιά που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών της ειδικής αγωγής να είναι εκτός αυτών των δομών. Δεν εμπόδισαν η ανεργία στους ικανούς προς εργασία αναπήρους να έχει χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο με ποσοστά πάνω από 90%. Φυσικά, δεν μπορεί να ξεπερνιέται το γεγονός το ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε χώρα παραγωγής αναπήρων, διότι δεν υπάρχει πολιτική πρόληψης της αναπηρίας, της ασθένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τα τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού που δεν υπάρχουν στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έως τη συστηματική παρακολούθηση των εγγύων, του προγεννητικού ελέγχου κτλ. Όπως αντίστοιχα, μια σειρά από εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, που ακόμα και αυτές που είναι δωρεάν, είναι αδύνατο να τις κάνουν στο δημόσιο τομέα, ενώ μια σειρά αντίστοιχες εξετάσεις κρίσιμες για την υγεία του εμβρίου είναι επιπληρωμή. Ή το γεγονός ότι η πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση, ο πλήρης έλεγχος δηλαδή των παιδιών βρεφικής ηλικίας, ώστε να γίνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και παρέμβαση, είναι στα αζήτητα. Όταν στη Σοβιετική Ένωση όμως, από το 1960 γινόταν καθολικός προληπτικός έλεγχος, αυτό που λένε το λεγόμενο screening, σε ηλικίες παιδιών από 1,5 έως 3 χρονών, από 12 διαφορετικές ειδικότητες. Στην Ελλάδα του 2021, με όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό, με όλη αυτή την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, αυτό είναι ζητούμενα.
Ή για παράδειγμα, ο έγκυρος εντοπισμός ενός παιδιού. Ο έγκυρος εντοπισμός, για παράδειγμα, ενός παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Και η αντίστοιχη έγκυρη επιστημονική παρέμβαση που μπορεί να ελαχιστοποιήσει ακόμα και να μηδενίσει τα προβλήματα στην εξέλιξη του παιδιού. Είναι ζητούμενο στη χώρα μας. Εξασφαλίζονται άραγε, που δεν εξασφαλίζονται, οι δωρεάν αναγκαίες θεραπείες, τα αναγκαία τεχνητά βοηθήματα που είναι άκρως απαραίτητα για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, για την καθημερινή διαβίωση των αναπήρων. Βοηθήματα και θεραπείες τα οποία πρέπει να παίρνονται, να παρέχονται, συγγνώμη, δωρεάν και καθολικά. Όχι. Στο ζήτημα της αξιολόγησης της αναπηρίας, όλοι σας έχετε ευθύνη. Εδώ γίνεται ξεκάθαρος λόγος και μέσα από το σχέδιο δράσης για την παραπέρα προώθηση αυτής της λεγόμενης και γενίκευσης, βέβαια, της λεγόμενης λειτουργικότητας, σαν βασικό στοιχείο αξιολόγησης της αναπηρίας. Κριτήριο δηλαδή περαιτέρω περικοπών. Όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αποδέχεστε αυτή την κατεύθυνση και την υλοποιήσατε, είτε νυν κυβερνώντες, είτε πρώην κυβερνώντες. Και στην ουσία, αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και στην ειδική αγωγή, όπως στην ουσία έχουμε την αποποίηση του κράτους από την ευθύνη της επιστημονικά επιβαλλόμενης εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία. Έτσι, στην πράξη, η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία για όσες οικογένειες έχουν να πληρώσουν ειδικούς και αντίστοιχα μέσα θα καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Για τα φτωχόπαιδα όμως ανάπηρα επιφυλάσσεται ένα σχολείο απαξιωμένο, αποθήκη και χωνευτήρι της κοινωνικής βαρβαρότητας που επικρατεί. Να γιατί λοιπόν οι διακηρύξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, περί ίσων ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων, δεν έχουν καμία πρακτική αντανάκλαση, καμία πρακτική αξία. Και για τους ανάπηρους και για τους χρόνια πάσχοντες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν να υπερβούν και δεν θέλουν τη μεγάλη ανισότητα που αναπαράγει και διευρύνει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Και όλα αυτά, καμία επιτροπή, εθνική αρχή, όπως και να τη χαρακτηρίσετε, δεν μπορεί να ανατρέψει όσες εκθέσεις ή προτάσεις καταθέσει, όσες καλές προθέσεις και να έχει. Ή αντίστοιχα, όσα υφυπουργεία και υπουργεία, όπως και να τα βαφτίσουμε, είτε αναπηρίας, είτε δεν ξέρω εγώ τι υγείας, είτε με κοινούς υπουργούς, κοινής αποδοχής υπουργούς υγείας, δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κατεύθυνση. Διότι τόσο η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμα και να θέλατε που δεν θέλατε, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα μεγάλα και διαρκώς διωκούμενα προβλήματα και τον αμαία που δημιουργεί η ίδια η πολιτική σας, ανεξάρτητα τις όποιες μικροδιαφορές παρουσιάζετε στη διαχείρισή της. Και το ότι δεν μπορείτε οφείλεται στο γεγονός των στρατηγικών σας δεσμεύσεων και του πλαισίου των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της στήριξης δηλαδή των αναγκών του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για κερδοφορία. Και στο βωμό υλοποίησης αυτής της στρατηγικής θυσιάζονται ανάγκες, δικαιώματα των εργαζομένων, των αναπήρων, διότι αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο και το αστικό κράτος με τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Τρανό παράδειγμα. Πέραν των όσων αναφέραμε και πολύ περισσότερα μπορούμε να αναφέρουμε, η ψήφιση από όλους σας. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ του Τρίτου Μνημονίου, όπου προέβλεπε τι για την πρόνοια. Περικοπή 900 εκατομμύρια, 0,5% το ΕΠ. Το ξεχάσατε αυτό, το 2015. Τα χέρια ολονών σηκώθηκαν εδώ μέσα και γι' αυτό. Και ακριβώς λοιπόν με αυτές τις πολιτικές εμείς λέμε, επιλογές, το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις στρατηγικές του κεφαλαίου χρειάζεται να αναμετρηθεί και το αναπηρικό κίνημα μαζί με όλους τους εργαζόμενους στα πλαίσια της κοινωνικής συμμαχίας σε κατεύθυνση ρήξης με το σύστημα που υπονομεύει τη ζωή τους αλλά και τους πολιτικούς εκφραστές του που τους έχουν κάνει τη ζωή κόλαση. Και πραγματικά αποτελεί τουλάχιστον υποκρισία την ίδια στιγμή που με τις πολιτικές σας όλες οι κυβερνήσεις γυρνάτε το λαό μας ένα αιώνα πίσω, καταργώντας δικαιώματα και κατακτήσεις που κερδίθηκαν με σκληρούς αγώνες και θυσίες του λαού μας, να μιλάτε για υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία ερίστον παρόδο δημιουργήθηκε το 1998. Και εδώ να θυμίσουμε πως το κόμμα μας τότε
κατά τη συζήτηση δηλαδή του υβριτικού νόμου της ΕΕΔΑ του 1998 του 2667, είχε τοποθετηθεί για το ρόλο που επιφύλασε το κράτος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως στόχος δεν ήταν το πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά στην ουσία στόχευε στο να δημιουργήσει ένα φύλλο σικής στη συνεχή φαλκίδευση των δικαιωμάτων μέσα από ένα ελεγχόμενο θεσμικό αντίβαρο. Και οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την εκτίμησή μας, αφού οι κυβερνήσεις τόσο νομοθετικά όσο και στην πράξη, στα πλαίσια ακριβώς αυτής της ευρωενωσιακού δικαίου, της ευρωενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, καταπάτησαν και καταπατούν βάναυσα, αποψηλώνουν κυριολεκτικά από το περιεχόμενό τους όλο και περισσότερο θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, η ΕΔΑ κατάφερε παρόλα αυτά να παράγει ένα αξιόλογο επιστημονικό έργο με εκθέσεις για σοβαρά θέματα δικαιωμάτων, παρατηρήσεις σε νομοσχέδια, αλλά και με παρεμβάσεις σε ζητήματα της επικαιρότητας. Τον πυρήνα αυτού του έργου, παρά το ρόλο της ΕΕΔΑ ως επίσημο συμβούλιο της πολιτείας, οι κυβερνήσεις ουσιαστικά τον αγνώρισαν, μετατρέποντάς τον κατά βάση σε απλό ευχολόγιο και έκθεση ιδεών. Μάλιστα, προχώρησαν διαχρονικά και σε παρεμβάσεις στη λειτουργία της με διάφορους τρόπους για τον έλεγχο και τη χειραγώγησή της, που έφτασαν, γνωρίζετε όλοι, έφτασαν να οδηγήσουν μέχρι και στην παρέτηση του προηγούμενου Προέδρου. Συνεπώς, το κύριο, κατά τη γνώμη μας, είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει με τις όποιες αλλαγές προτείνονται στο νομοσχέδιο η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που συνεχώς, μέσα λοιπόν σε ένα πλαίσιο που πολιτικής κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχώς οξύνει και καταπατά τα δικαιώματα του λαού μας. Γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε για υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν όλοι σας διαχρονικά με τις πολιτικές σας επιλογές ακυρώνετε στην πράξη σταδιακά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στοιχειώδη ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αλήθεια, πού πάει το δικαίωμα στην εργασία? Η ανεργία, η εργασιακή περιπλάνηση, τα ωράρια λάστιχο, η μισή δουλειά και η μισή ζωή έχουν γίνει κανόνας. Το δικαίωμα της οικογενειακής ζωής και της στέγης πού πάει? Πού πάει το δικαίωμα στην υγεία, όταν καθημερινά η δημόσια υγεία υποβαθμίζεται λόγω της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας της, και το δικαίωμα, κατά τα άλλα, όπως λέτε, και υπερθεματίζεται στις επιτροπές, στις συζητήσεις, στο δημόσιο κοινωνικό δικαίωμα. Λοιπόν, έχει γίνει ακριβώς ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, και τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας που εφαρμόζονται όλες οι κυβερνήσεις, τις ζούμε με τον πιο τραγικό τρόπο εδώ και ένα χρόνο με αφορμή την πανδημία. Αλήθεια, τι γίνεται με το δικαίωμα στη μόρφωση, όταν φροντίσατε όλοι σας να ορθώσετε και ορθώνεται χρόνο με το χρόνο νέος φραγμός για τη μόρφωση των παιδιών, των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων? Πού πήγε το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, αφού δεν αφήσατε τίποτα όρθιο από τις κατακτήσεις των εργαζομένων? Κάνετε λόγο για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά έχετε καταπατήσει με κάθε στοιχειώδης κοινωνικό δικαίωμα με τις πολιτικές σας και τους νόμους που ψηφίζετε. Όλοι σας, θέλοντας να βάλετε στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην πούμε βέβαια για την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, όταν στοιχειώδη πολιτικά δικαιώματα βρίσκονται υποδιωγμό για να μπορέσει τι? Να υλοποιηθεί η αντιλαϊκή σας πολιτική απαρέγκλητα. Θέλετε να επιβάλλετε σιγή ηχθείως στους εργαζόμενους, στο λαό. Έτσι, εργαζόμενοι σέρνονται στα δικαστήρια γιατί αγωνίζονται, παλεύουν, διεκδικούν. Αγρότες έρνονται στα δικαστήρια γιατί τολμούν να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Φοιτητές βρέθηκαν, όπως για παράδειγμα χθες στη Θεσσαλονίκη, αντιμέτωποι με την κρατική βία, την κρατική καταστολή. Γιατί τι κάναν? Διεκδικούσαν το δικαίωμα στην εκπαίδευση με ανοιχτά πανεπιστήμια, τηρώντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των υγειονομικών κανόνων που επιβάλλουν οι συνθήκες σήμερα. Κυρίες και κύριοι, εμείς φυσικά δεν έχουμε αυταπάτες πως με τις προτινόμενες αλλαγές στο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τις δύο επιτροπές, τις επιτροπές που υπάρχουν, υφίστανται από το 1998, ότι θα εξασφαλιστεί η ουσιαστική ανεξαρτησία, όπως αναφέρθηκα προηγουμένως, της ΕΕΔΑ, αφού η νομική της μορφή παραμένει θολή,
γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε εκάστοτε κυβερνητικές παρεμβάσεις. Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός του αποκλεισμού των πολιτικών κομμάτων, το είπαμε και στην Επιτροπή, από τη σύνθεση της ΕΕΔΑ, όπως και των πανεπιστημίων, απομακρύνοντας την Επιτροπή από τις ζωντανές δυνάμεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Και αναφορικά με το υπάρχον προσωπικό της, οι ρυθμίσεις που προτείνω, δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται το οδηγούν σε εργασιακή ανασφάλεια, αφού δεν κατοχυρώνει τη συνέχιση της εργασίας που προσφέρει. Μέσα ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, λειτουργεί και θα λειτουργεί και η Εθνική Επιτροπή Βοηθικής με την προσθήκη του νέου όρου της τεχνοηθικής που μπαίνει με τις προτεινόμενες αλλαγές. Έτσι λοιπόν οι όποιες αλλαγές δεν συνιστούν ουσιαστικές διαφορές αναφορικά με το ρόλο, την αποστολή και το περιεχόμενο της Επιτροπής. Και αυτό το λέμε διότι η διεύρυνση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς όπως για παράδειγμα της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής, της γενετικής και άλλα, καθώς και των νέων τεχνολογιών όπως της τεχνικής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγόριθμων και της ρομποτικής όπως περιγράφονται ως αποστολή της Επιτροπής, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή κοινωνικοταξικά ουδέτερα. Το είναι αντικειμενικό, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και αυτό διότι το πώς όλα αυτά εφαρμόζονται, έρευνα, επιστήμη, τα αποτελέσματα της έρευνας, για ποιο σκοπό εξαρτώνται από το χαρακτήρα της ανάπτυξης, από το σκοπό της παραγωγής που σήμερα χαρακτηρίζονται από την ανταγωνιστικότητα και το κέρδος και σε βάρος των κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Έτσι μπορεί, έτσι ήταν πάντα εξάλλου, οι επιστήμονες που θα απαρτίζουν την Επιτροπή να είναι εγνωσμένου κύρους, με βαθιά και πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου τους, όμως θα λειτουργήσουν σε ένα συγκεκριμένο και οριοθετημένο πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και εξελισσόμενες ανάγκες της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας και τη συμβολή σε αυτή των τομέων ευθύνης της Επιτροπής. Και ακριβώς αυτό που τονίζεται στο άρθρο 31 είναι η συμβολή της Επιτροπής για την προσαρμογή της Εθνικής Ένωμης Τάξης προς το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο όσον αφορά τους τομείς ευθύνης της. Όμως το Ενωσιακό Δίκαιο δεν είναι αυτό που διασφαλίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία. Έτσι για παράδειγμα, το αναφέραμε και στην Επιτροπή, το γεγονός ότι η Επιτροπή Βιοηθικής ασχολήθηκε, έθεσε ένα πλαίσιο και κανόνες λειτουργίας και εφαρμογής στα ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτά δεν απέτρεψαν, αντίθετα ενίσχυσαν ο τομέας αυτός της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να έχει σταρωθεί από τους επιχειρηματίες του χώρου, τα ζευγάρια που έχουν ανάγκη τέτοιες υπηρεσίες να τις χρησιμοποιούν, στο δε δημόσιο σύστημα να μπορούν ελάχιστοι να βρουν διέξοδο για περιορισμένες περιπτώσεις φυσικά προβλημάτων, λόγω ανυπαρξίας υποδομών, δομών και πάει λέγοντας. Στην ουσία, στο ζήτημα αυτό, για παράδειγμα, η Επιτροπή τι έκανε? Έντισε με επιστημονικό μανδύα την επιχειρηματική δράση, που νομικά, ηθικά, κοινωνικά κατοχυρώνεται από το ισχύον δίκαιο. Εξάλλου, το ευρωενωσιακό δίκαιο δεν είναι αυτό δεν είναι αυτό που κατοχυρώνει την πολιτική στην υγεία με το ελάχιστο δυνατό κρατικό και ασφαλιστικό κόστος, τις αυξημένες πληρωμές των λαϊκών στρωμάτων, τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία, την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα και άλλα, που με οδυνηρό τρόπο ο λαός μας το βιώνει εδώ και ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Όταν λοιπόν αυτή η Επιτροπή έχει ως όριο και πλαίσιο των πορισμάτων της αυτό το δίκαιο, προσαρμοσμένο στην Ελλάδα, αυτό από μόνο του δίνει ή όχι και το χαρακτήρα αυτής της Επιτροπής. Έτσι, όποιες αλλαγές γίνονται και αφορούν είτε προσαρμογές στα νέα δεδομένα, είτε καθυστερήσεις στην προσαρμογή στα λοιπά, δεν αλλάζουν τη βασική κατεύθυνση. Αντίθετα, γίνεται απόπειρα να συγκαλυφθεί και να γίνει πιο αποδεκτή από τα λαϊκά στρώματα η πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, που αναφέραμε και στην Επιτροπή αλλά και στη σημερινή μας τοποθέτηση, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστώ.